Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πιστό του Αγίου Νικολάου. Τρίτη αγωνιστική σήμερα για την Summer Revolution League. Οι Λύκοι αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν. Λύκοι με μία νίκη και μία ήταν μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ίδιο ρεκόρ και για την Παρτιζάν, μία νίκη και μία ήττα. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη κατοχή. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Ιατρού, Κούβελας, Σάβας, Χαροκόπος και Φιλτάτος ξεκινούν για τους Λύκους, ενώ θα έρθει και το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ρίχνουν στο παρκέ στην πρώτη πεντάδα Καραδίμα, Κοντομίχαλο, Ριγανάκο, Τζάνι και Τσαπλέ. 0-2 λοιπόν, πρώτο καλάθι για την Παρτιζάν. Ένα τρίποντο άστοχο όμως από τον Κούβελα. Και αστρόμαυρη στην επίθεση. Οργανώνει Τσαπλές με το δεξί χέρι. Καραδίμας πάσα πέρασε για τον Κοντομίχαλο. Αυτός θα κάνει το 0-4. Σάβας. Λύκη με αρκετές απουσίες απόψε. Όπως μας ανέφερε και στη δήλωση του Άρη Σάβας νωρίτερα, μόλις μια εξάδα έχουν κατέβει σήμερα, έτσι το έργο τους γίνεται δύσκολο. Ωστόσο, όπως μας είπε και ο αρχηγός τους, θα παλέψουν για την νίκη και για το καλύτερο πριν τη διακοπή για το Πάσχα. Από την άλλη, για την Παρτιζάν βλέπω 8 άτομα διαθέσιμα. Τσαπλές. Πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν ο Καραδίμας. Θετικό rebound, ανανεώνουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Τσαπλές, πέρασε η πάσα. Λιγανάκος, στα 5 δευτερόλεπτα, Καραδίμας. Ζήτησε και πήρε και εκτέλεσε ο Τζάνης, δεν το βάλε. Ανανεώνουν όμως ξανά. Ασπρόμαυρη Τζάνης. Λιγανάκος. Στα δεξιά ο Καράδημας εκτελεί για 2, μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Σουλτάτου. Ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Γιατρού στον Κούβελα και αυτός με σειρά του στον Σάβα. Ο Σουλτάτος στο τρίποντο, εύστοχος, πρώτο καλάθι και για τους γηπεδούχους. Είναι για 3 πόντους, 3-4. Απέναντι τον Τζάνι. Τσαπλές, προσποιείται. Τζάνις σηκώνεται από κοντά. Μπορεί να ευστοχίσει, μαζεύουν όμως και πάλι παίχτες του Παρτιζάν, οι οποίοι έχουν κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής στα επιθετικά rebound. Δεύτερη ευκαιρία θα φέρει το καλάθι με τον Κοντομίχαλο. 3-6. Σάβας. Γιατρού. Κουβέλας πλησίασε, έδωσε το κατάλληλο ύψος για να καταλήξει μέσα η μπάλα. 5-6. Κατεβάζει ο Τσαπλές. Εξαιρετική πάσα του. Θα την κάνει ασίστ. Έχει κερδίσει και το φαουλ. Ο Κοντομίχαλος το έδωσε έτοιμο καλάθι ο Τσαπλές. Ο Τσαπλές με συγχωρείτε. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Έχουμε και μια συμπληρωματική βολή για τον παίκτη της Παρτιζάν. Θα την βάλει και αυτή, 5-9. Σάβας. Σουλτάτος. Έδωσε και πάλι στον Σάβα αυτό στα αριστερά. Κούβελας. Συνεργάστηκε άψογα με τον Χαροκόπο, αυτός από κοντά δεν μπορούσε να εκτελέσει. Τσαπλές. Ο Μίχαλος τον βρίσκει ξανά. Κάνει τις τρίπλες εκεί με ωραίο στυλ. Ο Μίχαλος στην περιφέρεια αυτή τη φορά θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει και αυτό. 5-12 αποδεικνύει πως κάνει καλή δουλειά και από μακριά. Στο συν 7 πλέον η Παρτιζάν, η οποία δείχνει να πατάει καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
Η Ατρού δεν μπορεί από κοντά. Λες. Έχουμε στον ευνηδιασμό. Η φιλοξενούμενη ποιος άλλος, ο Κοντομίχαλος, θα αφήσει πάρα στο καλάθι. Για το 5-14 ξεκινάει δυναμικά ο παίκτης Παρτουζάν. Έχει ακόμα δύο πόντους στο σακούλι. Για το σύν 9 της ομάδας του. Κουβέλας. Έφυξε με τον Σάβα. Δεν μπόρεσε να βρει τον Χαροκόπο. Κρατούν ωστόσο η Λίκη. Στα 3 δευτερόλεπτα το ρολόι. Δεν προλάβε. Νομίζω ότι μετράει κανονικά το σύντο που λένε οι διαιτητές. Συνεχίζεται η δράση. Έφτασε κοντά με φόρα. Θα μπει στην φάση ο Τζάνης. Καλάθι και φάουλ 5-16. Γρήγορα γρήγορα. Η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Ενώ είναι και το δεύτερο φάουλ του Κούβελα αυτό. Στο σύν 11 πλέον η Παρτουζάν συνεχίζει με φόρα στην πρώτη περίοδο. Τζάνης κάνει την βολή. Μένει το 5-16. Σαββάς. Σερί 0-10 για την Παρτουζάν μέχρι στιγμής. Θέλει να το σπάσει ο Σάββας. Θα κερδίσει το φάουλ. Και έχει την ευκαιρία να το κάνει από την γραμμή των βολών. Έχει στην πρώτη. Το 6-16. Ετοιμάζεται για την δεύτερη. Μέσα και αυτή αλάνθαστος. Για το 7-16. Μας Κοντομίχαλος κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Καλή άμυνα αυτή τη φορά. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους ασπρόμαυρους. Σαμπλές. Άφησε εξαιρετικά δίπλα του Σεμιτή Κανάκο. Πρόλαβε το ρολόι εκείνο στο τσακ. Και έκανε το 7-18. Σάββας. Υπό την πίεση του Καραδίμα θα μπορέσει να σκοράρει. 9-18. Λες μια μακρινή πάσα. Δεν μπορέσε να την υποδεχθεί ο Ριγανάκος. Έγινε το λάθος. Ζητάει και συγγνώμη ο Τζαβλές για την κακή πάσα. Δεν έχουμε και αλλαγές. Και για τις δύο ομάδες. Ο Αρβανίτης πέρασε στο μάτς. Για τους Λύκους όχι, δεν είχαμε κάποια αλλαγή από την Παρτουζάν. Κουβέλας. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Τζαμπλές αναλαμβάνει να κατεβάσει ξανά. Και όρθιο το βλέμμα του ύψωσε κατευθείαν. Προσπάθησε και ο Τζάνης. Μάζεψαν οι Λύκοι με τον Ιατρού τώρα. 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτης περίοδου. Στο 9-18 βρισκόμαστε. Σουλτάτος, του δώσε το σκρίνο ο Χαροκόπος. Έχει μείνει με τον Κοντομίχαλο. Πήγε για βοήθεια και ο Τζάνης στην άμυνα. Ασχολείται. Ο Ριγανάκος Τζάνης που πήγε και βοήθησε. Είναι έτσι και το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ακόμα ένα για το 9-20. Σε φεύγουν αρκετά νωρίς οι ασπρόμαυροι. Ωστόσο 11 πόντων χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Με κάτι λιγότερα από 2 λεπτά να απομένω ακόμα στην πρώτη περίοδο. Τρίποντο εύστοχο τον Σουλτάτο. 12-20. Τσαπλές. Σε χέρι με χέρι στον Τζάνι. Ριγανάκος θέλει να συνεργαστεί και πάλι μαζί του. Το κατάλαβε ο γιατρού. Έρχεται και το φόλο από τον Κοντομίχαλο. Από δύο ομαδικά τώρα για τις δύο ομάδες. Στο μάτς ο Παυλόπουλος.
για την Παρτιζάν, ενώ επιστρέφει και ο Σάβας για τους Λύκους στην θέση του Αροκόπου. Γιατρού. Κουβελάς. Τρίποντο από τον Σουλτάτο. Μάζεψε ο Τσαπλές. Παίρνει στο τελευταίο λεπτό σιγά σιγά. Ο Μίχαλος διανύει κάποια μέτρα. Ραδίμα ζητάει κάποιο κόψιμο, αποφασίζει να εκτελέσει τελικά και πολύ καλά κάνει. 12-22. Σάβας. Κάνει την προσπάθεια. Βρίζει και το φάουλ. Από τον Παυλόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Πνευματικός τώρα στο παιχνίδι. Στην θέση του Καραδίμα για τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Σάβας βάζει την πρώτη. Για το 13-22. Μέσα και η δεύτερη. 14-22. Τσαπλές. Χαμηλή πάσα. Είναι το φλέψιμο. Αρβανίτης. Παραλίγο να μπερδευτεί. Γιατρού δυσκολεύεται αλλά κρατάει. Σάβας. Φτάει και πάλι ο Ιατρού για να εκτελέσει για τρεις. Δεν θα το βάλει. Μία επίθεση 14 δευτερολέπτα τώρα για τους ασπρόμαυρους. Μπάλα πάει στα χέρια του Τσαπλέ. 9 δευτερολέπτα. Ο Μίχαλος. Φτάσε μπροστά μέσα. Μετράει το καλά κανονικά. Φτάει χαμηλά το φαουλ ο Σάβας. Έχει μετρήσει ωστόσο το καλά στο κοντο Μίχαλου. 14-24 διαφορά στο σύν 10 και πάλι. Και ο ίδιος έχει την ευκαιρία να την ανεβάσει και πάλι σε 10 πόντους με 2,5 να απομένει στο ρολόι. Θα χάσει την βολή. Ένα δευτερόλεπτο. Πρόλαβε το χρονόμετρο, δεν ευστόχησε όμως ο παίκτης των Λύκων και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 14-24. Επιστρέψαμε για να μπούμε στην δεύτερη περίοδο. 14-24 το σκορ. Παρτιζάν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού βρίσκεται μπροστά. Αρκετά νωρίς κατάφερε να πάρει μια διψήφια διαφορά στο μάτς, την οποία κρατάει μέχρι τώρα. Μια προσωπική ενέργεια εδώ από τον Αναγνωστόπουλο, το οποίο θα φέρει και το καλάθι για το 14-26. Σάβας. Μέσα από δύο, πήγε μέχρι το τέλος, πολύ δύσκολο καλάθι. 16-26. Μακρινή πάσα, δεν μπορεί να την υποδεχτεί ο Παυλόπουλος. Δυσκόλεψε αρκετά και το σκάσιμο μπροστά του. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Λύκους. Με τον Σουλτάτο να επιστρέφει. Σάβας. Πήρε ο Σουλτάτος. Αροκόπος προσπαθεί να πάρει θέση μπροστά από τον Παυλόπουλο. Μπάλα είναι εκτός. Κατοχή είναι και πάλι για τους Λύκους. Έμεινε με τον Αναγνωστόπουλο. Πάρει το σουτ μπροστά του. Αναγνωστόπουλος μαζεύει το rebound. Τσαπλές. Πάει από τα αριστερά. Βγαίνει ο Χαροκόπος πάνω του. Μπάλα είναι για τους Λύκους. Καθώς κρύψε στα πόδια του Τσαπλέ μπάλα πριν περάσει εκτός. Βελάς αυτό τον Σάβα. Βελάς στον Αρβανίτη. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, έκανε airball.
Πάμε το συν 10. 16-26. Τσαμπλές. Βρήκε τον Τζάνι. Πάει από τα αριστερά. Ο Τσαπλές έφαγε την προσοχή του Αρβανίτης. Και έτσι ο Τσπαρτουζάν πήρε το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Λύκους. Πολλές για τον Τσαπλέ. Λύκοι οι οποίοι την προηγούμενη αγωνιστική ήτηθηκαν από την Κόζα Νόστρα με 43-45, ενώ από νίκη προέρχονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι κράτησαν τον Τέμπελγουλφς με 81-61. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, δύο ομάδες με ίδιο ρεκόρ μέχρι στιγμή στην Summer Revolution League, μία νίκη και μία ήττα μετρούν αμφότερες. Μέσα η δεύτερη βολή. 16-27. Ο Μίχαλος στο μεταξύ επέστρεψε. Τρίποντο, άστοχο όμως από τον Σουλτάτο. Ο Μίχαλος. Ο Παυλόπουλος έχει μείνει με τον Χαροκόπο. Υπάρχει αμυντικό φάουλ. Καλώς, ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον πνευματικό στην γωνία. Παυλόπουλος. Προσποίηση από τον Τσαπλέ, σηκώνεται σε δεύτερο χρόνο, θα βάλει το καλάθι. 16-29. Σάβας. Αρβανίτης. Ροχαροκόπος. Κάνε το κόψιμο Αρβανίτης, πάτησε γερά, δεν εκτέλεσε σωστά. Μάζεψε ο Τσαπλές. Ακολουθεί ο Αρβανίτης. Στη γωνία ο Αναγνωστόπουλος, Κοντομίχαλος τώρα. Για την πάσα, πνευματικός για δύο, ήταν ολομόναχος. Φιλότερα από όλους ο Παυλόπουλος θα χάσει όμως το παρά στην συνέχεια. Αρβανίτης τώρα βρίσκει βοήθεια στον Σάβα. Ο Χαροκόπος πήρε, προσποιήθηκε και ωραία βρήκε χώρο και εκτέλεσε. 18-29. Τσαπλές. Ανέβασε ταχύτητα ο Κοντομίχαλος, σηκώθηκε από κοντά. Με το ένα χέρι θα σημαδέψει σωστά για το 18-31. Σάβας. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, έφτασε μέχρι το τέλος, δεν μπορούσε να πετύχει το καλάθι. Υπάρχει όμως φάουλ που θα το στείλει στην γραμμή για δύο βολές. Αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό για την Παρτουζάν, για την οποία τώρα περνάει στο μάτσο Τζάνης. Σε φτωχή στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 20-31. Πήρε ο Κοντομίχαλος. Αγνωστόπουλος μπροστά από δύο. Παλεύει ο Τζάνης, θα κερδίσει. Και υπάρχει και φάουλ, να δούμε ποιος από τους τρεις το έκανε. Το 7 λέει ο ρέφερι, ο Αρβανίτης. Τρίτο ομαδικό έτσι για τους Λύκους. Κοντομίχαλος είναι επαναφορά. Πνευματικός χωρίς δεύτερη σκέψη. Λόπουλος κατέβασε χέρι το Σάβας. Υπάρχει φάουλ και είναι και το τέταρτο ομαδικό για τους Λύκους. Ο ίδιος θεωρεί πως βρήκε μόνο μπάλα. Διαφωνούν οι διαιτητές. Παυλόπουλος τώρα στη γραμμή. Έτσι όχος την πρώτη.
πρώτη. Είναι το 20-32. Δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι και ο πρώτος του πόντου σήμερα. 2-2. Είναι το 20-33. Γιατρού, 4-40 ακόμα για το φινάλι και τη δεύτερη περίοδου. Σουλτατός, κάνει την κίνηση ο Σάβας. Φτάσε κοντά, καλή άμυνα αρχικά. Πήρε και δεύτερη εκτέλεση, δεν το έβαλε. Αρβανίτης θα σηκωθεί, υπάρχει φάουλ από τον Αναγνωστόπουλο. Φτάνουν τα δύο ομαδικά και οι φιλοξενούμενοι. Μέσα πρώτη βολή από τον Αρβανίτη για το 21-33. Χάνει την δεύτερη. Κατοχή είναι για την Παρτιζάν. Ο Μίχαλος. Παυλόπουλος από μέση απόσταση. Δεν στάθηκε τυχερός. Ο Μίχαλος όμως ακολούθησε τη φάση. Σηκώθηκε ψηλά. Άφησε την μπάλα εντός καλαθιού το 21-35. Γιατρού. Πατώντας γραμμή, ευστοχή. 23-35. Ζανής ανεβάζει ταχύτητα με φόρα, πήγε να καρφώσει, δεν του βγήκε όμως. Θα ήταν το highlight του μάτσα αυτό. Έχει κερδίσει ωστόσο και το φάουλ. Εβδομαδικό για τους λύκους, κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για την Παρτιζάν. Μέσα η δεύτερη από τον Τζάνι. 23-36. Γιατρού κατεβάζει. Κουβελάς κάνει σταυρωτές μπροστά από τον πνευματικό Γιατρού. Στα αριστερά ο Συντάτος, το νηματάκι πίσω. Το σπίτι του Κούβελα στα 7 δευτερόλεπτα, υψώνει, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Πολύ ψηλή όμως πάσα του Τζάνι. Μπαλά πέρασε εκτός γραμμών. Κατοχή για τους λύκους. Στρέφουν γρήγορα και πάλι στην επίθεση γηπεδούχη. Με τον Ιατρού να έχει αναλάβει το κατέβασμα, την οργάνωση της επίθεσης. Θετικό φάουλ ωστόσο από τον Χαροκόπο. Παρατήρηση στον Χαροκόπο για τις διαμαρτυρίες του. Τεχνική ποινή τώρα στον Χαροκόπο. Σε ακολουθεί. Να αντιδράει έντονα ο παίκτης των Λύκων. Κοντομίχαλος. Πάει να αναλάβει την εκτέλεση. Χάνει τη βολή. Μπάλα πάει στο πλάι. Και η κατοχή παραμένει στην Παρτιζάν. Αναγνωστόπουλος. Το πήρε πάνω του. Βάλε το καλάθι. 23-38. Σαββάς. Παίρνει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Παίρνει τα βήματα από κοντά. Κρατάει την ισορροπία του. Θα σημαδεύσει και σωστά για το 25-38. Τελευταία 2,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Μίχαλος. Τζάνις.
Μπήκε το τρίποντο, μαζέψε ο Σουλτάτος. Κούπελας τώρα. Γιατρού. Πασάρι πανέξυπνα στον Χαροκόπο, θα την κάνει ασίστ αυτό στην πάσα. 27-38. Ο Μιχαλός, διαφορά και πάλι στους 11. Μια από τις αρκετές φορές που έχουμε δει σήμερα διαφορά να πηγαίνει στους 11 πόντους. Χαροκόπος δεν έχει χτυπήσει. Με κάποιο λόγο τώρα υπάρχει ένταση. Ο Χαροκόπος στην θέση του Αρβανίτης. Συνέχεια με Τσαπλέ. Ο Γνωστόπουλος αυτή στη γωνία. Τους φιλοξενούμενους, 3 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει στο ρολόι. Πρέπει να βιαστούν εδώ οι φιλοξενούμενοι τώρα για να βρουν κάποια εκτέλεση. Τσαπλές είναι ολομόναχος. Αδράνησε εδώ η άμυνα των Λύκων. Βρήκε τον χώρο του ο Τσαπλές. Εκτέλεσε ανενόχλητος για το 27-40. Γιατρού. Ζητά τους άξιους στον Αρβανίτη. Σάβας. Σταμάτησε την τρίπλα. Αρβανίτης στα αριστερά, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα εκτελέσει για να προλάβει το ρολόι. Κοντό το σουτ, την μπάλα στο σίδερο. Τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Ο Γνωστόπουλος είναι στα αριστερά. Εκτελεί μετά από τρίπλα. Δεν θα το βάλει. Σάβας μαζεύει. Αφήνει στον Σουλτάτο. Βελάς, βγήκε στην περιφέρεια ο Σάβας. Γιατρού παίρνει, θα εκτελέσει για τρεις. Φάουλ από τον πνευματικό. Και έχουμε τρεις βολές για τον παίκτη των Λύκων. Αυτό είναι και το τρίτο ματικό για τους ασπρόμαυρους. Στόχο στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 29-40. Ετοιμάζει τώρα και για την τρίτη. Μέσα και αυτή, αλλά άλλαχος και στις τρεις βολές του. 30-40. Μισό λεπτό στην περίοδο. Λες. Δεν είχαν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Έτσι. Έχουμε δύο βολές με τον Τσαπλέ. Στο σίδερο η πρώτη. Τσαπλές εκτελεί την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει. 30-41. Τα 10 δευτερόλεπτα για τους Λυκούς. Κουβελάς θα χάσει. Παλεύει εκεί στο έδαφος μαζί ο Παυλόπουλος. 2 δευτερόλεπτα, 1. Τσαπλές προλαβαίνει το χρονόμετρο. Μητράει κανονικά το καλάθι. 30-43. Και έχουμε και τεχνική ποινή και στον Κουβελά. Ο
Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την βολή του Καραδήμα επί από την τεχνική επενίκη που υπήρξε στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Στο 30-43 το σκορ δεν αλλάξει κάτι με την βολή και σιγά σιγά επιστρέφει και η πεντάδα των Λύκων για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος. Συνέχεια λοιπόν στην δράση με τον Τσαπλέ. Έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Τσαπλές ο πιο δραστήριος παίκτης μέχρι στιγμής για την Παρτιζάν. Παρακινδυνευμένη πάσα, πήρε ο Καραδήμας. Εκεί όμως που πέταξε την μπάλα δεν υπήρχε κανείς. Έγινε το λάθος και η κατοχή τώρα είναι για τους Λύκους. Οι Λύκοι οι οποίοι ξεκινούν με Χαροκόπο, Ιατρού, Κούβελα, Σουλτάτο και Σαββά. Από την άλλη έχουμε Τσαπλέ, Τζάνι, Καραδήμα, Αναγνωστόπουλο και Ριγανάκο. Καλάθι και φάουλ εδώ από τον Σαββά. Το σκορ. Μέσα και η βολή. 33-43. Στρογγυλά, στρογγυλά. 10 πόντους η διαφορά. Σαφλές. Ο Γνωστόπουλος βλέπει απέναντι τον Τζάνι. Πάρει και πάλι. Μεγανάκος γυρίζει. Φύγει στην απέναντι γωνία τώρα ο Αναγνωστόπουλος, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Μια σφαλιά στην μπάλα ο Ριγανάκος, έδωσε και πάλι, τώρα η μπάλα στον Τσαπλέ. Αναγνωστόπουλος στάχνει επιλογές, Ριγανάκος με πλάτη. 4 δευτερόλεπτα, Καραδήμας εκτελεί, δεν θα το βάλει. Συντάτος, μπάλα πίσω στον Κούβελα. Παίρνει το screen, παίξει το πήγαινε ρόλο τελικά. Τζανής θέλει να τρέξει, βγαίνει μπροστά το Σάββας, του κόβει τη φόρα. Κύριο Τσαπλές κάνει το κόψιμο, δεν πέρασε όμως η πάσα για τον Αναγνωστόπουλο. Ιατρού Σάββας. Χαροκόπος από το ύψος των βολών, δεν είναι καλό το σούτου. Καραδί μας μαζεύει, αφήνει στον Τσαπλέ. Παραμένει το 33-43. Από την κορυφή τώρα ένα τρίποντο, ούτε τώρα. Τζάνης σε δεύτερη ευκαιρία και πάλι ο ίδιος θα το βάλει. 33, με συγχωρείτε, 45. Χαροκόπος έμεινε μόνος του Ιατρού, τον προλαβαίνει, όχι τελικά δεν τον προλαβαίνει ο Τζάνης. Τον κρέμισε στο παρκέ και έκανε το φαουλ, το δεύτερο φαουλ για τους φιλοξενούμενους. Ευστοχή στην πρώτη ο Ιατρού. 34-45. Βάζει και την δεύτερη. 35-45. Τσαπλές. Βαλέθα στον Ριγανάκο. Έχει δύο πάνω του. Τζάνης, του άφησαν το σούτ και τους τιμώρησε. 35-48. Επέλεξαν να το αφήσουν χώρο οι Λύκοι. Εκείνος σημάδευσε σωστά για το σύν 13 της Παρτιζάν. Σταθερά σε διψήφιο νούμερο η διαφορά που χωρίζει την Παρτιζάν με τους Λύκους. Δεν μπορούν να ρίξουν την απόσταση σε μονοψήφιο οι γηπεδούχοι, καθώς έχουν συνεχώς απάντηση για Αστρόμαυρη. Καλώς εδώ θα κάνει βήματα. Τα βάζει και με τους υπέκτους του, καθώς δεν είχε κάποια βοήθεια κοντά του. Αλλαγή τώρα για την Παρτιζάν από τον Μίχαλο στην θέση του Αναγνωστόπουλου. Yeah.
αντίπαλος με δύο πάσες ήρθε το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Κοντομίχαλος, ο οποίος ήταν αλήθεια πως και ώρα να φανεί επιθετικά. 35-50 πλέον τα δικά του χέρια, επενθυμίζω και τους ξεκίνησε πάρα πολύ αγριεμένος στο παιχνίδι. Ήταν από τους πρωταγωνιστές το πρώτο δεκάλεπτο για την Παρτιζάν. Πάλι φαουλ χαμηλά τους κάνει ο Ντομιχαλός, ο οποίος δίνει και το χέρι στον ρεφ. Ζητάει αλλαγή ο Σουλτάτος. Θα γίνει τελικά. Ο Αρβανίτης θα περάσει την θέση του. Το δίποντο, κύλησε πάλι ο Στεφάνιο, κατέληξε εκτός. Παρτιζάν στην επίθεση. Καραδίμας. Γύρισε ο Ριγανάκος, έβγαλε και πάλι έξω. Στη γωνία Τζάνης, από εκεί το έβαλε νωρίτερα. Θα το χάσει τώρα. Γιατρού, σε δίπλα του. Βελάς ένα γρήγορο σου τριών πόντων. Μαζεύσαν οι ασπρόμαυροι και θέλουν να τρέξουν τώρα με τον Τσαπλέ. Ωραία συνεργασία, Καραδίμας θα πάρει. Είναι και ο εχνιδιασμός σε οργανωμένη επίθεση. Η ασπρόμαυρη τρίποδο του Καραδίμα. Μακρινό rebound από τον Αρβανίτη. Θέλει να βγάλει γρήγορα στην επίθεση για αυτό στην ομάδα του. Άταλο το τελειωμά του, Σάβας παλεύει, βγαίνει κερδισμένος. Βρίσκει και πάλι τον Αρβανίτη, από κοντά θα το βάλει τώρα. 37-50. Σηκώνεται, πατάει γερά ο Κοντομίχαλος, δεν θα λαθέψει. Εδώ 37-52. Γιατρού. Ένα πλαϊνό σουτ. Φαρίζει την φάση ο Καραδίμας. Σταθερά η μπάλα ακουμπάει κατευθείαν στον Τσαπλέ για να οργανώσει εκείνος τις επιθέσεις του Παρτιζάν. Ο Μιχάλης δεν βιάστηκε. Μπαλέψα στα αριστερά τώρα, Τζάνης για δύο. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Σάβας. Φαουλ από τον Τζαπλέ έχει γίνει. Είναι το τετάρτο για την Παρτιζάν. Κανένα φαουλ μέχρι στιγμής για τους Λύκους στην τρίτη περίοδο. Έπερασε η πάσα καθώς παρενέβη ο Ριγανάκος. Όπως τώρα επανέφερε. Γιατρού με τον Τζάνι πάνω του. Σαββάς μπροστά τον Κοντομίχαλο. Θα τον νικήσει. Καπλές. Μπαλά στα δεξιά στον Καραδίμα. Και πάλι Τσαπλές μια no look pass για τον Κοντομίχαλο. Πάρα πολύ όμορφη assist. Ζητάει και φάουλο ο Κοντομίχαλος. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. 37-54. Είναι 17 πλέον η διαφορά. Μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μάτς. Τρίποντο του Γιατρού. 40-54. Λίγοι μέχρι στιγμή δεν έχουν βρει αντίδοτο στις επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Γι' αυτό και η διαφορά παραμένει μεγάλη. Τζάνης εδώ είχε και χώρο και χρόνο για να σημαντεύσει σωστά. Το έκανε και έγραψε το 40-57. Γιατρού. Μπαλά στη γωνία. Παίρνει και πάλι. Δίνει επιλογή στην Αρβανίτη. Γίνει το λάθος. Κοντομίχαλος θα κλέψει. Βρήκε και επιλογή πάσα. Τζάνης πάτησε γερά. Μπήκε δυναμικά στη φάση ο Σάβας και έκανε το φάουλ. Τον Τζάνης το έβγαλε αμέσως. Σπόρτηκα να του δώσει το χέρι. Είναι
Είναι και το τρίτο δικό του φάουλ. Ενώ είναι το πρώτο ομαδικό για τους Λύκους. Έτσι, πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 40-58. Για 50 για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Το πλάι ο Σιλτάτος δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Μια σκαστή πάσα για τον Καραδίμα. Αυτός βλέπει απέναντι τον Κοντομίχαλο. Κατευθείαν αυτό στον Τσαπλέ. Καραδίμας για 3. Βάλα στο σίδερο στα χέρια του Σάβα στην συνέχεια. Γιατρού. Στέκεται για 2. Δεν θα μπει το καλάθι. Το rebound στα χέρια του Παυλοπουλού, ο οποίος δεν βιάζεται, ζητάει και ένα από τους παίκτες του. Τώρα θα υψώσει για τον Καραδίμα. Σάββας κατάλαβε την πάσα. 3-1-2-2 τώρα μπροστά. Σάββας θα βρεθεί στο παρκέ, πεσά τσαλά. Πάμε σε μια διακοπή. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε όλα καλά με τον Σάβα. Ο ίδιος είναι και στην γραμμή των βολών για τις δύο προσπάθειές του. Θα βάλει την πρώτη, 41-58. Μέσα και η δεύτερη. 42-58. Και εκτός τώρα ο Σάβας, στην θέση του επιστρέφει ο Κούβελας. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Καραδίμας, Παυλόπουλος γυρίζει. Πιστεύω πως κάποιος θα βρισκόταν εκεί. Δεν υπήρξε κανείς όμως. Ρεβάζει ο Σιλτάτος. Παίρνει και το τρίποντο. Δεν το έβαλε, μάζεψε ο Ρεγανάκος. Ναδί μας. Άρχισε στον Τσαπλέ, του δώσει και πάλι για να πάρει την εκτέλεση αυτός. 24 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Λύκους. Χέρι με χέρι. Κουβέλας, του δίνει το σκρίνο ο Χαροκόπος. Σκόρεται για 2 μαζί στο Τσαπλές. 3 δευτερόλεπτα, 2, 1, θα εκτελέσει. Βάλα στο ταμπλό, φινάλ λοιπόν και της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 42-58. Μόλις μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο. 42-58 το σκορ, στο σύν 16 Παρτουζάν, θα μειώσει τώρα ο Χαροκόπος. 44-58 πλέον. Μια φορά νωρίτερα έχει φτάσει και στο σύν 18 υπέρ των Αστρόμαυρων, οι οποίοι σταθερά από τα πρώτα λεπτά έχουν πάρει διψήφια απόσταση και την κρατούν, τη διαχειρίζονται αψογά. Γιατρού. Τρίποντο του Σιλτάτου. Δεν είναι κάποιον να στέκεται εμπόδιο, δεν έβαλε το καλάθι όμως. Σταυλές. Μεγανάκος. Έχει επιλογή έξω τον Τσαπλέ. Γνωστόπουλος έκανε βήματα. Γιατρού. Σουλτάτος, Χαροκόπος, είδε την κίνηση του Σάβα. Στα δευτερόλεπτα ακόμα, μπορούσε να σκοράρει ο Κούβελας. Σαβλές,
Βασιλόπουλος έφτασε κοντά, δεν μπορούσε να σταματήσει η άμυνα των Λύκων. 44-60. Γιατρού. Έδωσε το σκρίν ο Σουλτάτος, πήρε εκείνος. Χαροκόπος, τον βρήκε αθέλα του ο Τζάνης. Οργανάκος είναι αυτός που κάνει το φάουλο και ο Τζάνης. Ο Τζάνης είναι στον πάγκο εδώ μεταξύ. Γιατρού από κοντά. 46-60. Πυροκαραδήμας. Παυλόπουλος από μέση απόσταση με τη βοήθεια του Καβλό. 46-62. Γιατρού. Τάτος, πήρε καλύτερη θέση ο Χαροκόπος. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Καβλές τώρα. Δεν έχει χειριστεί την άμυνα ο Χαροκόπος με 4 παίχτες πίσω. Η Λύκη, Αναγνωστόπουλος σημαδεύει σωστά. Για το 46-64. Γιατρού άφησε στον Χαροκόπο να πάρει την εκτέλεση μέσα. 48-64 πλέον. Τσαπλές στον Καραδήμα. Πάλι Καραδήμας. Στοχή στο σουτ. Μάζεψε ο Σουλτάτος. Βάζει ο ίδιος. Στέκεται και για τρεις. Θα το βάλει. 51-64. Διαφορά πέφτει στους 13 πόντους. Με αυτή την γρήγορη εκτέλεση του Σουλτάτου. Πέντε και 18 ακόμα. Με το φινάλε πήρε ο Καραδήμας. Καπλές. Ένα σούτ για τρεις πόντους. Απάμεση απάντηση. Με το ίδιο νόμισμα κιόλας. Για το 51-67. Γιατρού ψάχνει κάποια κίνηση. Σε στον Ψαβά. Για δύο μπροστά τον Ριγανάκο, ο οποίος έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Τώρα έψερες όμως και η άμυνα των Λύκων. Τσαπλές. Έκοψε την πάσα ο Σάβας. Έχουμε και αλλαγές. Πνευματικός από τη μία. Οι Τερβανίτσες από την άλλη επιστρέφουν στο παρκέ. Πνευματικός, σηκώνεται, δεν θα το βάλει, παραμένει το 51-67. Βανίτης, δεν θα σημαδεύει σωστά, θέλει και την παλιά να περάσει αυτός ο Παυλόπουλος. Δύναμη πήγε ο Αναγνωστόπουλος. Ήρθε η άμυνα εδώ των Λύκων και πήρε ο Κούβελας. Τελευταίο τετράλεπτο και επίσημα. Μετά από τα δεξιά ο Κούβελας. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Παυλόπουλος. Βάζει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη.
67. Πνευματικός. Προλαβαίνει ο Σάββας πριν περάσει εκτός την μπάλα. Αροκόπος του δίνει και πάλι. Μπάλα στη γωνία. Μια εκτέλεση για 3 τώρα από τον Σουλτάτο. Θα το βάλει. 96-67 στο μείον 11. Η Λίκη πλέον με 3 και 5 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε. Ο Αναγνωστόπουλος πάρει και πάλι. Θα εκτελέσει για 3. Δεν παίρνει το καλάθι. Επιθετικό rebound όμως του Ρικανάκου. Θα το χάσει από κοντά. Ο Παυλόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει ακόμα μια φορά. Μπορείτε στήριγμα για φάουλ στην συνέχεια. Είναι το πρώτο μαντικό αυτό για τους Λύκους. Ανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Γιάννης αλλά στη γωνία, πνευματικός. Άφησε τον Ριγανάκο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα θα πάρει το σύντο Ριγανάκος. Δεν είναι καλό. Αλλά ανανεώνει και πάλι. Η ασπρόμαυρη Γιάννης έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι έτοιμο στη γραμμή για την πρώτη εκτέλεση. Θα την χάσει. Υπάρχει και δεύτερη όμως. Μπερδεύτηκαν εκεί και ο Ριγανάκος και ο Κουβέλας. Θα βάλει την δεύτερη. 56-68. Κουβέλας. Σουλτάτος άφησε στον Χαροκόπο. Σε μοτοσούτ. Ριγανάκος. Ηρεμία αφήνει στον Ποδομίχαλο. Κοινωστά έκανε όλα μόνος του. Το πήρε πάνω του. Και έγραψε το 56-70. Χαροκόπος θέλησε μια μακρινή πάσα. Να βρει το συμπέκτη του. Τρεις καραμπόλες εκεί, τελικά η κατοχή είναι για τους Λύκους. Σουτάτος τους επαναφέρει. Σαββάς. Πέρασε, έφτασε προς τα μέσα μέχρι το lay-up. 58-70. Στο στην 12 η Παρτιζάν. Πολύ κοντά στην δεύτερη νίκη της. Πνευματικός θα σημαδέψει, όχι σωστά. Η μπάλα είναι για τους Λύκους. Σουλτάτος. Χαροκόπος. Βλέπει τι επιλογές έχει. Αρβανίτης άφησε στον Σάββα. Πάλι μπαλά έξω, Αρβανίτης θα το πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό. Τσαφλές. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στο παιχνίδι. Κατοχή για τους Λύκους και πάλι από την καλή άμυνα του Κούβελα. Έχασαν εδώ οι Λύκοι. Απλές, τελευταίες στιγμές πλέον στο μάτς. Τζάννης, Ριγανάκος κατευθείαν. Για το 58
72. Τελευταία 34 δευτερόλεπτα. Ο κόπος στην γωνία που είναι ο Σουλτάτος. Πάρει την εκτέλεση, δεν μπαίνει το καλάθι και έτσι φτάνουμε προς το φινάλε. Νίκη λοιπόν για την Παρτιζάν, η δεύτερη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 2-1 οι φιλοξενούμενοι, ενώ από την άλλη νίκη θα γνωρίσουν τη δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν το 1-2.